Δύσκολο έργο είχε η ομάδα K15 του Όφη στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής και πρώτο εντός έδρας αντιμετωπίζοντας την K15 του Ολυμπιακού. Στην αναμέτρηση που έγινε στο γήπεδο της Ελιάς, ο Όφη γνώρισε την ήττα με 1-4, πληρώνοντας ένα άσχημο διάστημα στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, όπου δέχτηκε και τα 4 γκολ από τους Ερυθρόλευκους. Μπροστά σε μια κατάμεστη κερκίδα, τα παιδιά του Όφη μπήκαν στο γήπεδο με ενθουσιασμό, αλλά το 0-1 του Ολυμπιακού στο 20ο λεπτό άλλαξε εντελώς τη ροή του αγώνα. Σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο αρχηγός του, ο Φάνης Διαμαντόπουλος, ο οποίος μάλιστα έχει ισχυρούς δεσμούς με την Κρήτη, αφού νονός του είναι ο γνωστός πρώην παράγοντας του Ερμή Ζωνιανών, Γιάννης Παρασύρης, ο οποίος ήταν στην κερκίδα και δέχτηκε την αφιέρωση από τον βαφτισιμιό του. 3 λεπτά αργότερα δόθηκε πέναλτι για χέρι αμυντικού του Όφη, με τον Ρούτσι να είναι εύστοχος από τα 11 βήματα για το 0-2. Στο 31ο λεπτό σημειώθηκε ένα εντυπωσιακό γκολ με σκόρερ του Ολυμπιακού τον Μαυρόπουλο, και στην επόμενη φάση, σε μια αντεπίθεση των φιλοξενούμενων, ο Μοίρας έφυγε ταχύτατα και με πλασέ διαμόρφωσε το 0-4. Μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα του Όφη προσπάθησε να ξαναβρει τα πατήματά της και είχε μια μεγάλη ευκαιρία με τον Κακουλάκη για να σκοράρει. Τελικά η μείωση του σκορ ήρθε στο ξεκίνημα της επανάληψης, όταν ο Κακουλάκης πίεσε και έκλεψε την μπάλα. Σε πρώτο χρόνο ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού αποσόβησε τον γκολ, αλλά ήρθε στη συνέχεια ο Μάριος Κλάδος για να διαμορφώσει το 1-4 που έμελε να είναι και το τελικό σκορ. Είχαμε έρθει πολύ καλά προετοιμασμένοι και με το τουρνουά πήραμε πολλές εμπειρίες και μαθήματα, και καταφέραμε μέσα αυτών των μαθημάτων να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε τις ικανότητές μας και να το δείξουμε μέσα στο γήπεδο. Χάρηκα πάρα πολύ. Το είχα στο μυαλό μου σαν σκέψη ότι θα βάλω γκολ για το αφιερώσω σε όλους, να τους ευχαριστήσω για όσα μου έχουν προσφέρει. Και ναι, τους ευχαριστώ για όλα. Παίξαμε το ποδόσφαιρο που μας είπαν οι προπονητές μας. Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είχαμε φάσεις να απειλήσουμε. Πετύχαμε για ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, από εκεί και πέρα το σκόρ ήρθε όπως ήρθε και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε δυνατά στον επόμενο αγώνα, να νικήσουμε και να συνεχίσουμε την πορεία μας από τα πρώτα.